Οι οξυμένες ελλείψεις στο κέντρο υγείας, το μοναδικό κέντρο υγείας στην πόλη της Λάρισας, μιας πόλης με πληθυσμό άνω των 160.000 κατοίκων, είναι ένα χειροπιαστό παράδειγμα των πολιτικών που ασκούνται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις και από τη σημερινή κυβέρνηση φυσικά της Νέας Δημοκρατίας, της απαξίωσης, της υποστελέχωσης των δημόσιων μονάδων υγείας και ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου η κατάσταση, αν θέλετε, στο σύνολο της επικράτησης είναι διαλυτική. Και εδώ, στο συγκεκριμένο ζήτημα του Κέντρου Υγείας στη Λάρισα, υπάρχουν φοβερές και τεράστιες ελλείψεις εξαιτίας ακριβώς αυτών των πολιτικών σε ιατρικό, νοσηλευτικό, παράλληλα διοικητικό προσωπικό, αντίστοιχα σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Θα αναφερθώ συγκεκριμένα στις ελλείψεις ενδεικτικά ειδικοτήτων, βασικών ειδικοτήτων, που πρέπει να υπάρχουν σε μια δομή τύπου κέντρου υγείας, αστικού τύπου, όπως θέλετε πείτε το, μέσα σε μια πόλη, όπως για παράδειγμα πνευμονολόγου, χειρούργου, ουρολόγου, οφθαλμίατρους, ψυχίατρους, γαστρεντερολόγους και άλλες ειδικότητες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 παθολόγοι, μία γυναικολόγος, η οποία η γυναίκα φυσικά είναι σε άδεια κοίησης, ένας παιδίατρος που είναι υποσυνταξιοδότηση, δεν υπάρχουν γενικοί γιατροί, παρά μία φορά την εβδομάδα αξιοποιείται κάποιος γενικός γιατρός, ο οποίος μετακινείται από άλλη μονάδα, ένας επικουρικός μικροβιολόγος, το οποίο θα λήξει και η σύμβαση και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ένας οδοντίατρος και ένας οριλά. Και από εκεί και πέρα ένας ακτινολόγος με 2 χειριστές ακτινολογικού μηχανήματος, οι οποίοι μετακινούνται και αυτοί από άλλες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας, από άλλα κέντρα υγείας στην ουσία. Επίσης είναι αναγκαία η ενίσχυση σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ οι αντίστοιχα οι ελλείψεις αντιδραστηρίων που παρατηρούνται σε συχνά διαστήματα οδηγούν στην αδυναμία αφενός εκτέλεσης των εξετάσεων και αφετέρου οδηγούν τον κόσμο στο να βάζει το χέρι βαθιά στις δέπη, απευθυνόμενος στον ιδιωτικό τομέα. Αντίστοιχα, δείτε τώρα, κέντρο υγείας, πρώην παιδί, πρώην οίκα, δεν έχει εκτυπωτές, δεν έχει σύνδεση με το ίντερνετ. Μας το είπαν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Και μάλιστα για το ίντερνετ φέρνουν το οικιακό, τα router λέει από το σπίτι, για να μπορούν να ανταποκριθούν φυσικά στη λειτουργία. Π.χ. για παράδειγμα ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Και να διεκπεραιώνουν μια σειρά από ζητήματα που απαιτείται η σύνδεση με το διαδίκτυο. Συνεπώς τα ερωτήματα, κυρία Πρόεδρε, είναι 2. Πρώτον, σε τι ενέργειες θα προχωρήσει το Υπουργείο ώστε να στελεχωθεί το κέντρο υγείας στη Λάρισα με όλο αυτό το αναγκαίο προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, με πλήρως και αποκλειστικής απασχόλησης εργασιακής σχέσης και φυσικά να προχωρήσει στην ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των εργαστηρίων, ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Και φυσικά ένα πάγιο αίτημα διαχρονικό, η απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει με το κτίριο, που είναι, αφενός είναι σε καθεστώς ενοικίου, αφετέρου είναι σε μια πολυκατοικία. Ενώ υπήρχε το πρώην οίκα, το οποίο γκρεμίστηκε με την προοπτική να γίνει καινούριο κτίριο και το οποίο παραμένει, και ενώ υπήρχαν μελέτες, υπήρχε χρηματοδότηση χρόνια τώρα, δεν είναι τωρινό, χρόνια τώρα, παραπέμφθηκε στις καλένδες, με τα γνωστά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Λαμπρούλη, πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Λάρισας που αναφέρεται. Το μόνιμο προσωπικό του Κέντρου Υγείας απαρτίζεται από 11 άτομα. 4 παθολόγους, ένας παιδίατρος, ένας καρδιολόγος, ένας ορθοπαιδικός, ένας οριλά, ένας οδοντίατρος, ένας ακτινοδιαγνώστης και ένας κυταρολόγος. Το επικουρικό προσωπικό 4 άτομα, με έναν παθολόγο, έναν βιοπαθολόγο, έναν ορθοπαιδικό και έναν γυναικολόγο. Το λοιπό προσωπικό και το νοσηλευτικό απαριθμεί 42 άτομα. Και επιπλέον προσλήφθηκαν και 5 νοσηλευτές, νοσηλεύτριες στα πλαίσια της νοσηλευτικής ειδικότητας. Συνεπώς γίνεται μια σημαντική προσπάθεια. Το Κέντρο Υγείας Λάρισας, που είναι ένα σημαντικό κέντρο υγείας, όπως αναφέρατε, γιατί είναι εντός του αστικού κλειού, έχει πολύ μεγάλη σημασία, δίνουμε προκειμένου να στελεχώνεται και έχει γίνει μια προσπάθεια στελέχωσης με το προσωπικό, το οποίο βλέπετε που είναι αρκετό και επαρκές προσωπικό. Και μάλιστα έχουν γίνει και προσπάθειες και με ιδιώτες όπου υπήρχαν κενά, ενώ από τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου επισκέπτεται πλέον το Κέντρο Υγείας 2 ημέρες την εβδομάδα και ιδιώτης γιατρός ειδικότητας ουρολογίας δυνάμεις σύμβασης που έχει υπογραφεί. Για τη στελέχωση των 4 τομεί που είναι σφαίρα επιρροής του Κέντρου Υγείας Λάρισας έχουν γίνει οι προσπάθειες και θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως στην εξυπηρέτηση που γίνεται και δείχνει και τη λειτουργία του κέντρου. Έχουμε πάνω από 19.000 εξετάσεις γίνανε το 22 στο παθολογικό, 3.000 στο καρδιολογικό, πάνω από 6.000 στο ορθοπαιδικό, πάνω από 1.800 στο οριλά, 682 στο παιδιατρικό, 903 στο γυναικολογικό, 1.600 στο οδοντιατρικό και αυτό όλο δείχνει ακριβώς ότι υπάρχει μία λειτουργία του Κέντρου Υγείας και στήριξη. Στις επικείμενες δε προσλήψεις της ΠΜΔΗΠ είναι να προσληφθεί μία γιατρός γενικής ιατρικής για το τόμι Γιάννουλης, μία επισκέπτρια υγείας για το τόμι Γιάννουλης και μία επισκέπτρια υγείας για το τόμι Φιλιππούπολης. Αναφορικά με τον εξοπλισμό τον οποίο λέτε, να απαντήσω και σε κάτι και μάλιστα σήμερα με ενημέρωσε και ο διοικητής είπε, ο κύριος Σερέτης, σήμερα, 9 Φεβρουαρίου, πληρώθηκαν οι προσωπικοί γιατροί που έχουν μπει στην ΠΜΔΗΠ, άρα και στη Λάρισα, και με συγχωρείτε πληρώθηκαν για τους 3 μήνες που ήταν 50% σχεδόν πάνω από το μισθό τους με τα χρήματα τα οποία παίρνουν μέσα από το μέτρο του προσωπικού γιατρού, δείχνοντας ακριβώς ότι στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους των κέντρων υγείας και μισθολογικά. Για τον εξοπλισμό τον οποίο αναφέρεται συγκεκριμένα για τη σύνδεση με το διαδίκτυο, εκτός του ότι έχει χορηγηθεί όλος ο εξοπλισμός και το ίδιο πρόκειται να γίνει και τώρα σε συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία Εμπορία και Ανάπτυξη, η ενημέρωση που μου έχουν δώσει υπηρεσίες είναι ότι έχει γίνει πλήρωση αναβάθμιση με το ΣΥΖΕΦΣ2 και στο Κέντρο Υγείας λειτουργεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το ηλεκτρονικό ραντεβού, το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων και το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και πληροφοριακό σύστημα οικονομικής διαχείρισης χωρίς κανένα πρόβλημα. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, είχατε στη διάθεσή σας αρκετό χρόνο να δείτε την ερώτηση. Βάζουμε συγκεκριμένα ζητήματα. Το προηγούμενο διάστημα ή αν θέλετε τα προηγούμενα χρόνια, αυτές οι ειδικότητες που ανέφερα στην πρωτολογία για παράδειγμα, γιατί μόνο ενδεικτικά θα μιλάμε, δεν μπορούμε να αναλύσουμε τα πάντα, δεν φτάνει και ο χρόνος. Όμως δείτε, πνευμονολόγος υπήρχε, ξεδοτήθηκε και έφυγε. Θα πάρει πνευμονολόγο του Κέντρου Υγείας και ας τα αφήσει αυτά τα 6 ξυπνάδες ο κύριος Σερέτης. Ο κύριος Σερέτης, ο αγαπητός κύριος Σερέτης, να μιλάει για μικροπολιτικές εν ώψη εκλογών του ΚΚΕ στην περιοχή. Δείχνοντας δηλαδή τι, ότι δεν μπορούμε εμείς ή δεν έχουμε το δικαίωμα να δείχνουμε το ενδιαφέρον και να αναδεικνύουμε προβλήματα. Και νομίζω ότι αυτή τη στάση πρέπει να την καταδικάσετε πρώτος εσείς. Προχωρώ. Δεν χρειάζεται ουρολόγος. Τι θα πει ουρολόγος 2 φορές την εβδομάδα? Το ουρολογικό πρόβλημα ή τα ουρολογικά προβλήματα είναι καθημερινά. Χιλιάδες κόσμος που δεν έχει να πληρώσει. Δεν χρειάζεται επιπλέον παιδίατροι, δεν χρειάζονται όλες αυτές τέλος πάντων οι ειδικότητες για να μπορέσει να λειτουργήσει επαρκώς ένα κέντρο υγείας που σας λέω και πάλι επαναλαμβάνω, είναι το μοναδικό και φυσικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει μόνο ένα κέντρο υγείας σε μια τέτοια πόλη 160 και πλέον χιλιάδων κατοίκων. Και με την δομή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που όλες οι κυβερνήσεις έχετε φτάσει στο σημείο της απαξίωσης και της υποστελέχωσης, της υπολειτουργίας κτλ. Δεύτερον, δεν αναφέρθηκα, αναφέρεται βέβαια στην ερώτηση, δεν υπάρχει φύλαξη. Δεν υπάρχει φύλαξη. Προσωπικό, γιατροί, οι πάντες είναι εκτεθειμένοι και μάλιστα έχουν σημειωθεί κατά καιρούς διάφορα γεγονότα και συμβάντα. Το καταγγέλνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Μεταφέρουμε ακριβώς αυτά που μας είπαν οι εργαζόμενοι στην ερώτηση αυτή. Τι κάνει ο κύριος Σερέτης, τι κάνει το Υπουργείο Υγείας για, για αυτό το θέμα? Δεύτερον, μιλάτε για τον προσωπικό γιατρό, αναφέρετε ότι πληρώθηκαν κτλ. Δείτε τώρα, ο προσωπικός γιατρός, όπως και πριν με το ΣΥΡΙΖΑ οικογενειακό, δεν έχει σχέση το πώς ονομάζεται. Ο θεσμός αυτός από τη στιγμή που συνδέεται με όρους περιορισμού του κόστους των ασθενών, γιατί αυτή είναι η στρατηγική στόχευση και χρησιμοποιείται παράλληλα και ως κόφτης για τις περαιτέρω αναγκαίες εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις, χάνει ακριβώς τον αναγκαίο και χρήσιμο περιεχόμενο που έχει. Και ο θεσμός αυτός, κατά τη γνώμη μας, την έχουμε καταθέσει και στις συζητήσεις των αντίστοιχων νομοσχεδίων. μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά υπέρ της υγείας του λαού μόνο εφόσον αποτελεί το βασικό πυρήνα ενός αναπτυγμένου και στελεχωμένου, εξοπλισμένου συγχρόνως κρατικού συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που θα έχει ως κριτήριο ακριβώς την έγκαιρη, ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των λαϊκών αναγκών στην υγεία. Απολύτως δωρεάν και σε όλα τα επίπεδα του κρατικού συστήματος υγείας. Και εδώ, και με αφορμή τη συζήτηση για τα αυξημένα προβλήματα στο Κέντρο Υγείας της Λάρισας, αποδεικνύεται πως η υγεία δεν αποτελεί εθνικό ζήτημα, όπως και εσείς αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις διατυμπανίζαν, αλλά είναι ένα ταξικό ζήτημα που σχετίζεται με τους όρους ζωής του λαού, με την ανάγκη σύγχρονης δυνατότητας της επιστήμης, της τεχνολογίας και του επιστημονικού δυναμικού να αξιοποιούνται καθολικά και δωρεάν προς όφελος του λαού, χωρίς καμία εμπλοκή φυσικά του ιδιωτικού τομέα, αλλά και της άσκησης ιδιωτικού έργου στον τομέα αυτό. Και ακριβώς σε ένα τέτοιο σύστημα υγείας αποκλειστικά κρατικό, πρέπει κατά τη γνώμη μας, και απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους, όχι μόνο υγειονομικούς, στο σύνολο των εργαζομένων, πρέπει να στραφεί η οργανωμένη δράση όλων για την απόσπαση λύσεων σήμερα. Και ακριβώς την ανάπτυξη της λαϊκής πάλης και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για να ανοίξει αυτός ο δρόμος, ο λαϊκός δρόμος ανάπτυξης, εγγυάται το ΚΚΕ και γι' αυτό αποτελείται ρεαλιστική επιλογή στήριξης από τις λαϊκές δυνάμεις παντού. Και φυσικά και στις επερχόμενες εκλογές. Άρα λοιπόν δώστε λύση στα προβλήματα στο σύνολό τους, κύριε Υπουργέ, και όχι αποσπασματικά. Και τα τόμη, η διαφωνία του ΚΚΕ σε ό,τι αφορά τα τόμη, επί ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, στο νομοσχέδιο τότε, η αρνητική ψήφος, αν θέλετε, ήταν γιατί πρώτον ο τρόπος που θα λειτουργούσαν, δηλαδή η στελέχωσή τους ως πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το δεύτερο, ο μικρός αριθμός αυτών, τον οποίο συνεχίζετε και εσείς με σταδιακά μικρές αυξήσεις, και πολύ δε περισσότερο επειδή αναφερθήκατε και στις τόμοι, τις τέσσερις τόμοι της Λάρισας, όταν μία τόμη με πληθυσμό αναφοράς, επιμερίζοντάς το δηλαδή στο δια 4, λοιπόν, μιλάμε για 40.000 κόσμο, αρμοδιότητες δηλαδή της τοπικής μονάδας υγείας, με ένα γιατρό. Και με συγχωρείτε, οι δύο τόμοι έχουν ένα παιδίατρο, έτσι. Και τώρα εσείς μου λέτε ότι θα πάρουν σε μία τόμη ένα γενικό γιατρό, όταν χρειάζονται πολλαπλάσιοι γενικοί γιατροί και να από γενικούς γιατρούς. Δεν προχωράτε σε προσλήψεις. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Προφανώς με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μας χωρίζει άβυσσος. Είναι ξεκάθαρο αυτό και στον τρόπο τον οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να διαχειριστούμε τα θέματα υγείας. Εσείς μιλάτε για ένα αποκλειστικά κρατικό σύστημα, εμείς μιλάμε για ένα εθνικό σύστημα, στο οποίο εθνικό σύστημα προφανώς έχουν ρόλο όλο το δημόσιο σύστημα και έχουν ρόλο και οι ιδιωτικές δομές και έχουν ρόλο και οι ιδιώτες γιατροί. Και αναφερθήκατε σε κάτι για να δούμε πότε έχουμε κοινωνικές και μη κοινωνικές πολιτικές. Κοινωνικές πολιτικές έχουμε όταν τα 3,8 δις ευρώ του 19 για την υγεία γίνονται 5,2. Όταν ερχόμαστε και λέμε ότι κάνουμε το θεσμό του προσωπικού γιατρού δίνοντας χρήματα στους γιατρούς και στους γιατρούς των κέντρων υγείας με αύξηση 800 ευρώ το μήνα του μισθού τους για να είναι προσωπικοί γιατροί και στους ιδιώτες γιατρούς με χρήματα που μπορεί να φτάνουν έως 60.000 ευρώ το χρόνο. Και ξέρετε ποιο είναι το κοινωνικό αποτύπωμα του προσωπικού γιατρού? Δεν είναι αυτό που λέτε, το αν κόβει, το αν περιορίζει. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του και γι' αυτό δεν έχουμε βάλει κόφτη σε αντίθεση με άλλα συστήματα. Είναι ότι αυτοί που αύριο θα πηγαίνανε σε ιδιώτη γιατρό και θα πλήρωναν, και ποιοι θα πήγαιναν και θα πλήρωναν? Αυτοί που μπορούν, και άρα οι λαϊκές οικογένειες, όπως αρέσκεστε να λέτε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, δεν θα μπορούσαν να κάνουν την επίσκεψη και θα περίμεναν είτε στα επίγοντα, είτε συνοστισμένοι σε δομές που δεν θα χρειαζόταν να πάνε. Δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τη δυνατότητα να έχουν δωρεάν γιατρό. Και εκεί στείνεται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Κοινωνική πολιτική είναι όταν 157 κέντρα υγείας έχουν μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης για να αναβαθμιστούν. Και κοινωνική πολιτική, και εδώ πέρα είναι η ιδεολογική διαφωνία που είχαμε και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ στο κομμάτι που είχε να κάνει με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ότι αν εσείς το βλέπετε αυτό το σύστημα υγείας ξαφνικά, όταν βλέπετε ότι υπάρχει απροθυμία του κόσμου να πάει, ότι είναι κάτι ιερό να πειραχθεί στο γεγονός ότι θα μπαίνουν και ιδιώτες γιατροί να εργάζονται με μερική απασχόληση ή οι γιατροί του ΕΣΥ προκειμένου να έχουν κίνητρο εκτός από την αύξηση του μισθού τους, αντίστοιχα θα μπορούν να έχουν ήπιο ιδιωτικό έργο, και θα το δούμε. Γιατί εδώ θα είμαστε. Γιατί όταν θα βγαίνουν οι προκηρύξεις και θα καλύπτονται πια όλες, δεν θα έχω αυτές τις ερωτήσεις που γίνονται. Γιατί οι θέσεις που απουσιάζουν είναι θέσεις όχι γιατί δεν τις προκυρήσουμε, αλλά γιατί κάποιος δεν θέλει να πάψει να είναι ιδιώτης και να γίνει γιατρός του δημοσίου. Προκυρήσουμε λοιπόν τις θέσεις και αντιστοίχως τους δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν και παράπλευρους πόρους. Αυτή λοιπόν είναι η αντίληψη ότι απευθυνόμαστε κυρίως στους ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε στον ιδιωτικό τομέα για να έχουμε καλύτερες μονάδες και να ανοίξουμε μονάδες. Και να σας πω με ένα παράδειγμα που υπήρξε και τώρα. Πάλι εκεί πέρα δεχτήκαμε μια κριτική. Το αν εμείς ερχόμαστε να συμπράττουμε με ιδιωτικές κλινικές προκειμένου να περιορίσουμε τα ράτζα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, χωρίς να πληρώσει τίποτα ο ασθενής. Ο ασθενής που αύριο το πρωί νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό και τώρα δεν έχει ράτζα ο Ευαγγελισμός. Πέμπτη εφημερία χωρίς ράτζα. Ή στο Αττικό που από τα 110 ράτζα σε πρώτη φάση έχουμε πέσει κάτω από τα 60 και εκεί στη δύσκολη περίπτωση του Αττικού θα τα καταφέρουμε. Ή στα άλλα νοσοκομεία που είχαν πρόβλημα, γεννηματά λαϊκό. Το γεγονός ότι δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους που θα πάνε. Και υπάρχει πληρότητα 100% να νοσηλευτούν χωρίς καμία χρέωση σε μια ιδιωτική δομή. Για κάποιους από εσάς μπορεί να είναι ιδεολογικά κάτι μη ανεκτό. Για εμάς εδώ πέρα είναι ότι ο άνθρωπος θα έχει την περίθαλψη την οποία πρέπει και δεν θα πληρώσει τίποτα. Και αυτή είναι η δημόσια υγεία. Αυτή είναι η δημόσια δωρεάν υγεία. Όχι να βλέπουμε κοντόφθαλμα ένα σύστημα, αλλά να βλέπουμε όλες τις δομές που υπάρχουν και να τις ενισχύουμε.